πριν από λίγα λεπτά ότι ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Ζωγράφου. Αντώνη, είσαι με κάτοικο της πολυκατοικίας? Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο κύριος Αγαπητός Ζαλώνης, ο οποίος είναι ένοικος διαμερίσματος στον πρώτο όροφο, ενώ η φωτιά ξέσπασε στο δεύτερο όροφο, ακριβώς πάνω από το διαμέρισμά του. Κύριε Ζαλώνη, περιγράψτε μας τι ζήσατε σήμερα το πρωί στις 6. Ξύπνησα το πρωί, άκουσα φωνές, βοήθεια. Κατέβηκα με τη μητέρα μου κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας. Υπήρχε πολύ καμνός στο διάδρομο. Υπήρχε γενικά μια αναστάτωση. Βέβαια, οι ένοικοι δείξαν μεγάλη ψυχραιμία και κενώθηκε η πολυκατοικία χωρίς κάποιο πρόβλημα. Χωρίς να κινδυνεύσει ακριβώς κάποιος. Ποιος φώναζε βοήθεια? Όμως, στο δεύτερο όροφο που βλέπαμε τον καπνό, η μία γυναίκα είχε καταφέρει να κατέβει παρόλο που ήταν λίγο καμένη. Λίγο... Φώναζε βοήθεια. Φώναζε βοήθεια. Από αυτή ο λόγος που ξυπνήσαμε και κατεβήκαμε. Ναι. Για την άλλη γυναίκα δεν γνωρίζουμε πλέον τι συμβαίνει ακριβώς. Λογικά, εφόσον δεν κατέβηκε εκείνη τη στιγμή. Αντώνη, τους είπε αυτή η γυναίκα. Την πρώτη γυναίκα, ναι. Αλλά κατέβηκε, αυτή μας ειδοποίησε, ξαναλέω, και κενώθηκε πολύ κατά. Αντώνη μου, τους είπε αυτή η γυναίκα πώς έγινε. Από πού έπιασε η φωτιά, τους είπε αυτή η γυναίκα τα πρώτα λόγια της. Ναι, τους είπε. Από πού σας περιέγραψε ότι πήρε φωτιά διαμέρισμα? Κατεβήκαμε και το βλέπαμε. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι είχε πάρει φωτιά. Ακούγαμε βοήθεια. Και κατεβήκαμε και ήταν εμφανέστατη φωτιά. Από πού πήρε, λοιπόν? Ακούγεται ότι πήρε λόγω κάποιας θερματικού σώματος. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Θερματικό σώμα μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Ναι, υπήρχε ένα θερματικό σώμα και κάτι έπρεπε να γίνει κάποιο λάθος πάνω σε αυτό και να ήταν ο λόγος, κάποιο βραγίγλωμα και ήταν ο λόγος της φωτιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πείτε μου. Η κυρία που είναι μέσα είναι ηλικιωμένη? Ναι, είναι η μητέρα της. Μπορούσε να περπατήσει εκείνη την... Αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι έμεινε μέσα. Αντώνη, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.